Καλησπέρα σας. Την 110η επέτειο απελευθέρωσής της γιόρτασε την Κυριακή η Λίμνος. Για πρώτη φορά φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης του νησιού από τον τουρκικό ζυγό, που πραγματοποιούνται στις 8 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκαν λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στις εκδηλώσεις ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παπάς, ενώ τον υποδέχτηκε ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου. Την 110η απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό γιόρτασε χτες η Λίμνος. Η απελευθέρωση της Λίμνου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Οκτωβρίου. Όμως, επειδή φέτος η επέτειο συνέπεσε με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι εορτασμοί μεταφέρθηκαν για χτες Κυριακή 22 Οκτωβρίου. Εχθές τον Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο κ. Ιωάννης Παπάς, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη Λίμνο βρέθηκε επίσης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. Την παρέλαση παρακολούθησαν οι αιρετοί της Λίμνου και οι πρόσφατα εκλεγέντες. Στην Μύρινα παρακολούθησε την παρέλαση ο Δήμαρχος Λίμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης. Στο Μούδρο συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι ο εκλεγής αδήμαρχος Ελεονόρα Γεώργα. Και στα Τσιμάνδρια, εκεί που ξεκίνησε η απόβαση των δυνάμεων για την απελευθέρωση της Λίμνου, ο πλειοψηφίσας περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης Μουντζούρη, Απόστολος Κουτσογιάννης. Μια μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ελληνική κυβέρνηση, τις γιορτές της απελευθέρωσης της Λίμνου. 110 χρόνια μνήμης, 110 χρόνια ελευθερίας. Όλοι σήμερα τιμάμε την είσοδο του Αβέρω στο λιμάνι του νησιού για την απελευθέρωση, η οποία σήμερα πάρα πολλά για την απελευθέρωση του νησιού του Αιγαίου. Είναι σημαντικό να θυμάμαι και να θυμόμαστε γιατί έχει αξία η αγώνη για την ελευθερία που δοθήκα τότε. Έχει αξία στη μνήμη μας να μένουν αναλύωτες και να κρατάνε όλους εμάς τους Έλληνες ενωμένους για να συνεχίσουμε την πορεία για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που πρέπει να μας βρίσκει όλους ενωμένους και αγαπημένους. Σήμερα είναι γιορτάζουμε την ημέρα της ελευθερίας για τον τόπο μας και θα πω αυτό που κάθε φορά λέω. Ότι μπορεί ο ελληνικός λαός πολλές φορές στις διάρκειες της ιστορίας του να υποδηλώθηκε, αλλά ποτέ δεν νιώσαμε ανελεύθεροι. Αυτή η ελευθερία είναι αυτή η οποία μας οδηγεί προς το μεγαλείο και την προοπτική της χώρας. Με προφυλία όμως θα ήθελα σήμερα να πω ότι θα δώσω τα συγχαρητήριά μου και στους νεοκλειγέντες εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, στη Δήμαρχο Λίμνου, στον Δήμαρχο του Ευστρατείου και στον καινούριο έπαρχο. Και να τονίσω ότι η θέση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Γιάννη Μητσοτάκη, είναι να στηρίζει την επαρχία, να στηρίζει την αυτοδιοίκηση και βεβαίως όλους τους νεοεκλεγέντες, διότι το κυβερνητικό έργο στηρίζεται κυρίως και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αδελφοσύνη, προς αυτές τις αξίες, οι Έλληνες και οι Ελλήνες μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να δούμε το μέλλον μπροστά. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν πλήνουν 2 χρόνια από τη σύραξη στην Ουκρανία. Έχουμε πρόσφατα γεγονότα στην γειτονικό μας Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Ειρήνη, ομόνια.